Η πανδημία του κορονοϊού, οι σεισμοί, οι πλημμύρες και άλλες καθυστερήσεις σε σχέση με τις αρχαιολογικές έρευνες μπορεί να αποτέλεσαν εμπόδια στην εκτέλεση των εργασιών, όμως το έργο της κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι προχωρά πλέον με γρήγορους ρυθμούς και όπως εκτιμάται θα ανοίξει φτερά στα τέλη του 2025. Έχει ξεκινήσει η κατασκευή της θεμελίωσης του τέρμιναλ. Ένα μεγάλο μέρος των χωματουργικών του έργου έχει ολοκληρωθεί και θα προχωράει κανονικά η κατασκευή. Πιστεύουμε ότι τέλος του 2025, εφόσον το επιτρέψουν οι αποδεσμεύσεις των χώρων από την αρχαιολογική υπηρεσία, το έργο θα ολοκληρωθεί. Όπως ξέρετε, οι απαλωτριώσεις έχουν συντελεστεί στο σύνολό τους. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών που αφορούν στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Το έργο δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα θέματα, ενώ και οι αρχαιολογικές έρευνες μέχρι σήμερα δεν έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα αποσπαστούν οι αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν στην περιοχή προκειμένου να απελευθερωθεί το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου εντός του αεροδρομίου. Δεν έχει ερευνηθεί το σύνολο των χώρων του έργου ακόμα, έτσι, αλλά έχει ερευνηθεί ένα αρκετά μεγάλο μέρος. Εκεί που έγιναν οι έρευνες έχουν βρεθεί κάποια αρχαία που πρέπει να αποσπαστούν. Αυτά έχουν δρομολογηθεί ήδη, έχουν υπογραφεί υπουργικές αποφάσεις για την απόσπαση και αυτά θα εκτελεστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, ο Γιάννης Καρνέσης αναφέρθηκε στην οδική σύνδεση του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι με τον ΒΟΑΚ, καθώς και στις προσπάθειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει μήκος περίπου 18 χιλιόμετρων. Η διατομή του είναι 2 λωρίδες ανακατεύθυνση. Είναι ένας σύγχρονος δρόμος ανάλογης διατομής με τον ΒΟΑΚ. Δεν θα έχει διόδια. Δηλαδή από τη Χερσόνησο μέχρι το αεροδρόμιο δεν θα χρεώνονται διόδια. Γίνονται κάποιες προσαρμογές των μελετών στην χάραξη μεταξύ ΒΟΑΚ και εισόδου αεροδρομίου. Το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα αεροδρόμιο στην Ελλάδα με δυνατότητα διαχείρισης έως και 18 εκατομμυρίων επισκεπτών ετησίως. Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η Κρήτη θα αναδειχθεί σε σημαντικό περιφερειακό κόμβο μεταξύ Ασίας, Ευρώπης και Αφρικής.